Ο Πάνος Κουμουρδούρος είναι έτοιμος να μας δείξει τη μυστική αυτή συνταγή που έχει για τα μελομακάρονα. Επειδή μιλήσατε για το. Καλημέρα! 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 Πάνω μας! Μιλήσατε για μέλι εχθές και ζήλεψα. Θα κάνω σήμερα μελομακάρονα. Μπράβο, ρε Πάνο. Και θα σας πω και δύο μυστικά. Πρώτον, είναι μελομακάρονο, το λέει η λέξη είναι μέλι. Οπότε, τι θέλουμε για το καλό μελομακάρονο? Καλό μέλι. Καλό σιρόπι που θέλει καλό μέλι. Οπότε, θα χρησιμοποιήσουμε χρυσή επιλογή και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία μας. Λοιπόν, πρώτα βάζουμε το σιρόπι μας, γιατί όταν το μελώσουμε πρέπει να είναι κρύο το σιρόπι. Οπότε, ξεκινάμε. Βάζουμε να βράσει το νεράκι μας. Βάζουμε μέσα όλα μας τα υλικά που είναι. Ζάχαρη, κανέλα γαρίφαλο, γλυκόζι και το μέλι θα μπει στο τέλος, γιατί μόλις πάρει μια βράση αυτό όλο το σιροπάκι εδώ, θα το αφήσουμε λίγο να κρυώσει και θα μπει το μέλι μας στο τέλος για να μην χάσει το αρωμά του, ούτε τη γεύση του και να δέσει λίγο πιο πολύ το σιρόπι. Πάντως ξέρεις να διαλέξεις καλό μέλι. Σε επιλογή το ξέρω, είναι θυμαρίσιο, είναι πολύ βραβευμένο, είναι κριτικό και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι υπέροχο, θα σας πω και μετά το ένα άλλο που παρατήρησα στο μέλι αυτό. Λοιπόν, βάζουμε το πορτοκαλάκι μας, ξύσμα, ένα πορτοκάλι και ένα λεμονάκι. Τώρα, πόσα μελομακάρονα θα μας βγει έτσι με αυτά που βάζεις? Με τη δόση που έχω δώσει, βγαίνει ένα ταψάκι γεμάτο. Δηλαδή, είμαστε κομπλέ. Έχουμε να τρώμε πολλά. Καλά, κομπλέ, τι κομπλέ, αλλά στο σπίτι μας να δεις ότι τα ψήρα μια μέρα θα μας πάρει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχουν μπει όλα τα υλικά μας μέσα. Θα δώσουμε μια καλή βράση στο σιρόπι. Και μόλις βράσει, θα περάσουμε στην επόμενη φάση με το μέλι. Οπότε ξεκινάς εσύ πρώτα με το σιρόπι. Ξεκινάμε πρώτα με το σιρόπι και το μέλι μπαίνει στο τέλος. Ωραία. Και πιάνουμε το ζυμάρι μας, που είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό το ζυμάρι, λέω. Τέλει. Λοιπόν, θα με βοηθήσει και στο πλάσιμο. Αμέ. Οπότε και τι κάνω. Παίρνω ηλιέλαιο. Πάντα βάζουμε ηλιέλαιο. Βάζουμε ελαιόλαδο. Ηλιέλαιο βάζω πάντα. Νομίζω θα μυρίζει το ελαιόλαδο. Οπότε το αφήνω πίσω αυτό. Εγώ που βάζω παντού ελαιόλαδο. Ναι. Ξέρω πώς το έχω. Όντως. Ναι. Πιο πολύ μελομακάρονο ή κουραβιές? Μελομακάρονο. Κι εγώ. Ότι τέλος πάντων, μην το πω. Ωραία ήταν χθες βέβαια το μπαρθαλί, δεν το συζητάω. Βέβαια θα ήταν ωραία. Λοιπόν, βάζω όλα τα υγρά μου, κονιάκ, νερό, ηλιέλαιο. Βάζω κανέλα. Η κανέλα και το γαρίφαλο είναι και λίγο πόσο μας αρέσει ένα αρωματικό εμάς, οκ. Okay? Οπότε βάζουμε και λίγο με το μάτι. Α, ωραία. Εγώ αυτό που έχω ζυγίσει εδώ στη συνταγή είναι ακριβώς όπως το πρέπει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε βάλει όλα μας τα υγρά. Βάζουμε και την άχνη, το μόνο σερό που βάζουμε τώρα. Βάζουμε άχνη. Και βάζουμε και ένα πορτοκαλάκι ξύσμα. Α, μόνο το ξύσμα. Μόνο το ξύσμα θα βάλουμε. Ναι, ναι. Θα βάλω και χυμό μετά, θα δεις. Απλά θέλει ένα κολπάκι σε αυτό. Ναι. Γιατί είναι λίγο. Μπα, κάνουμε λίγο χάλια στην κουζίνα. Θα σου το εξηγήσω τώρα. Γιατί μπαίνει μετά το. Δεν πειράζει, δεν ρωτούμε και άμα. Μαγείρεμα χωρίς. Σαν το βαρθαλίτε όλα πια στην πένα, κάτσε. Όχι, να στείλει μετά, αυτό είναι το κακό. Μα. Δεν θέλουμε. Με λένε, μάμα δεν καθαρίζει ή καθαρίζει ο άντρα. Έτσι είναι. Ποιο καθαρίζει. Οπότε τώρα τι κάνουμε, έχουμε βάλει όλα μας τα υγρά. Ναι. Μένει μόνο σιμιγδάλι, αλεύρι και είναι το πορτοκάλι μας με την αμμονία. Η αμμονία είναι για να το κάνει τραγανό.